Η ομάδα του αθλητικού ομίλου η Θήβα ήθελε να ολοκληρώσει με εντός έδρας νίκη το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Βιωτίας, αλλά η ομάδα της αναγέννησης Χηματαρίου δεν της το επέτρεψε. Στον αγώνα που έγινε στο δημοτικό στάδιο της Θήβας για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-offs, το συγκρότημα του Σωτήρη Παπαναστασίου επικράτησε με 2-1 των πρωταθλητών και τους χάλασε το φινάλε. Και τα δύο γκολ για τους νικητές σημείωσε ο Παναγιώτης Καραμπάς, με ωραίο σουτ με το δεξί έξω από την περιοχή στο 24 και με κοντινό πλασέ με το αριστερό στο 78, πληγώνοντας τους μελανέριθρους και φυσικά τον πατέρα του. Για τους γηπεδούχους, οι οποίοι στο 18 είχαν δοκάρει σε σουτ του Αργυρίου, το γκολ της προσωρινής ισοφάρισης ήρθε στο 50 από αυτόν γκολ του Τάσου Παπακωνσταντίνου μετά από το γύρισμα από δεξιά του Λαμπρουτσιόλη. Φωνάζουν για τη φάση στο 90, στην οποία ζήτησαν πέναλτι στην ανατροπή του Κυπρέου από τον Κραβαρίτη, στην οποία ο διαιτητής Δημήτρης Θεοχάρης έδωσε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή. Ο Γιάννης Καραμπάς και ο Άγγελος Κυριάκου ρίχνουν όλο το βάρος πλέον στην προετοιμασία των παιχτών για το μίνι πρωτάθλημα που ακολουθεί για την άνοδο στην Τρίτη Εθνική. Μετά τον κουραστικό αγώνα που είχαμε την Τετάρτη, θέλαμε να βάλουμε 4-5 παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο. Ήταν και πολλά παιδιά που ήταν κουρασμένα. Γενικά όμως δεν είχαμε την ενέργεια που έπρεπε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ήταν πολύ δύσκολα για μας. Και από τη στιγμή που σε κάποιες φάσεις δεν κάναμε κάποιες ευκαιρίες να τις κάνουμε γκολ για να έχουμε την ευκαιρία ενός σκοραρίσματος, νομίζω μείναμε πίσω και μετά κυνηγάγαμε το σκορ και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας, γιατί πραγματικά μας έλειπε η ενέργεια, νομίζω. Ήταν ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί εντάξει, έβαλε δύο γκολ ο γιος μου, αλλά με πόνεσαν γιατί τα έφαγε η ομάδα μου και τα δέχτηκε η ομάδα μου, συγγνώμη. Και πραγματικά ένιωσα άσχημα, αλλά από την άλλη στιγμή είναι ένας ποδοσφαιριστής αντίπαλος, πρέπει να το δεχτώ και αυτό. Εγώ βέβαια είμαι εκεί για να του κάνω και τις ατομικές του, να είναι προετοιμασμένος πάντα στον αγώνα. Του λέω πάντα να παίζει με την ίδια δύναμη που παίζει όλα τα παιχνίδια και αντίπαλός μου. Και σε αυτό το κομμάτι πραγματικά το χάρηκα, γιατί έπαιξε πάρα πολύ σωστά και πολύ σοβαρά απέναντι στην ομάδα μου. Απ' την άλλη όμως με πείραξε, γιατί με τα δύο γκολ του γιού μου χάσαμε το παιχνίδι. Τουλάχιστον το διαχειρίστηκε καλά η Ένωση, πιστεύω, με την λειτουργία των play-offs. Είχαμε στην 6 παιχνίδια, το οποίο βγήκε αποτελεσματικά. Δηλαδή, μέσα στον αγωνιστικό χώρο βγήκαν παιχνίδια και τα τελευταία, μάλιστα, 6 παιχνίδια έγιναν και με καλές ομάδες και νομίζω ότι ήταν καλό. Στο τέλος κατέληξε ένα καλό πρωτάθλημα. Νομίζω πρέπει να αναθεωρήσουν πολλές ομάδες το σκεπτικό τους, να τολμήσουν να πω και σε πιο μικρές ομάδες να παίξουν στην Α κατηγορία, να έχουμε 12-14 ομάδες, γιατί το χρειαζόμαστε όλοι, νομίζω αυτό. Είναι μια δύσκολη ψυχοφθόρα διαδικασία. Έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε την άλλη εβδομάδα να κάνουμε τη φιέστα μας, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά νομίζω γενικά θα είμαστε έτοιμοι στους αγώνες. Θα έχουμε, πιστεύω, και τον κόσμο μαζί μας. Θέλω να κάνω και μια έκκληση σε όλο τον κόσμο, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι μεγάλοι, είτε είναι νέοι, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, και έχει χτυπήσει έστω και μια φορά η καρδιά τους για τον ΑΟ Θήβα. Θα ήθελα να έρθουν μαζί μας, να μας ενισχύσουν, να μας δώσουν δύναμη για να τα καταφέρουμε να είμαστε η ομάδα που θα πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η Θήβα, γιατί της αξίζει να είναι σε αυτή την κατηγορία. Έχει τον κόσμο, έχει τη δυναμική να είναι σε αυτή την κατηγορία. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, και τους ανθρώπους σε όλη την Βιωτία, που τους αρέσει το ποδόσφαιρο, που αγαπούν το ποδόσφαιρο, πραγματικά τους θέλουμε μαζί μας να μας υποστηρίξουν, να μας βοηθήσουν όσο το δυνατόν να πάμε καλύτερα. Από την αρχή του πρωταθλήματος ο στόχος ήταν αυτός, να βγούμε πρώτοι. Και ο στόχος ο μεγάλος είναι η άνοδος, δεν το συζητάμε. Γιατί η Θήβα δεν είναι για εδώ. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Δύσκολο πρωτάθλημα, ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Τα καταφέραμε. Βασικά δεν τα καταφέραμε. Τα παιδιά τα καταφέραν και το προπονητικό staff. Εμείς όσο μπορούσαμε να βοηθήσουμε, βοηθήσαμε. Και κοιτάμε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι τα μπαράζ. Ο Βαγγέλης, λόγω επαγγελματικών κυρίως υποχρεώσεων, γι' αυτό τραβηχτεί λίγο πιο πίσω. Εμφανίστηκαν ενδιάμεσο κάποια παιδιά τα οποία θέλουν να βοηθήσουν, κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν και οικονομικά και με γνώσεις και με χρόνο την ομάδα. Και έγινε αυτές οι εκλογές. Ψηφίστηκα εγώ, ψηφίστηκαν και εκείνοι. Και από αυτό όλο την κατάσταση θεωρώ ότι η Θήβα θα βγει πιο ισχυρή. Γιατί, μην ξεχνάμε, τρίτη εθνική κατηγορία. Πλέον αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα μεγέθη. Φυσικά, άλλες προπονήσεις, άλλες υποχρεώσεις, άλλο μπάτζετ, άλλα έξοδα. Δεν το συζητάμε. Αλλά όχι ακόμα τρίτη εθνική, βήμα-βήμα. Συνεχίζω και λέω ότι όλα είναι βήμα-βήμα. Δεν κοιτάμε τις υπόλοιπες, κοιτάμε πρώτα την Αμάνθα.
Πρώτο παιχνίδι είναι εκεί. Ετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι, βλέπουμε τι γίνεται εκεί και πάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πολύ μικρό πρωτάθλημα. Εντάξει, σταθήκαμε πολύ καλά μπορώ να πω φέτος. Παίξαμε πολύ καλά στο μίνι μπαράζ που έγινε. Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι που και εμείς θέλαμε λίγο να ψιλοχαλαρώσουμε, γιατί δεν είμαστε και πολύ μεγάλο ρόστερ. Εντάξει, κοιτάμε πιο πολύ τα μπαράζ. Θα δούμε. Δουλεύουμε καλά στις προπονήσεις. Θα δείξει. Πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Ναι, εντάξει, ήμασταν από την αρχή. Εντάξει, ο Άθιβος ήταν στα τοπικά πρωταθλήματα, κακά τα ψέματα, πάντα είναι φαβορί. Δεν γίνεται να είναι ο Άθιβος σε αυτές τις κατηγορίες, το γνωρίζουν όλοι. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ανταπεξήλθαμε και κοιτάμε τους αγώνες ξεκάθαρα, τον Παράζ και μόνο. Εντάξει, έχει πολύ καλές ομάδες, οι άλλοι όμιλοι είναι πολύ καλές ομάδες, από ό,τι έχουμε μάθει. Και εμείς πιστεύουμε όμως στις δυνατότητές μας ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν βγήκαμε τυχαία πρώτη, αν μη τι άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα θα κάνουμε κάποια φιλικά, όπως είπατε. Θα δούμε τις δυνατότητές μας. Παίξαμε και ένα δυνατό μάτς με το ΥΠΑ, το είδαμε πάνω κάτω που βρισκόμαστε και πιστεύω θα ανταπεξέλθουμε. Εντάξει, απλά το σημαντικό κομμάτι είναι ότι πήραμε τα μάτσα σημαντικά και πρέπει να τα πάρουμε και έτσι μπορέσαμε να τελειώσουμε και το πρωτάθλημα πολύ πιο γρήγορα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και τώρα έχουμε και το χρόνο και την όρεξη να κάνουμε προπόνηση και να πάμε έτοιμοι στα μπαράζ άνοδου. Είναι άσχημο για το βιωτικό ποδόσφαιρο και γενικά να είναι μόνο 9 ομάδες και ευελπιστούμε από τον χρόνο να είναι καλύτερα τα πράγματα και να έρχονται και τα νέα παιδιά να ασχολούνται με αυτό. Απλά και καταστάσεις λίγο το δυσκολεύουν, κατά τη γνώμη μου. Ευελπιστώ να αλλάξουν στο μέλλον αυτά. Πρέπει να οργανωθούμε λίγο και στην τακτική μας και πιστεύω ότι σαν παίχτες το έχουμε, ότι είμαστε μια χαρά και με λίγη συγκέντρωση θα καταφέρουμε το στόχο μας για φέτος. Τελειώνει η σεζόν, παίξαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Νομίζω δώσαμε και στη Θήβα μια καλή προπόνηση εν ώψη των μπαράζ. Και στο σημείο αυτό να ευχηθώ στην ομάδα της Θήβας καλή επιτυχία. Να έχουμε και του χρόνου ακόμα μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι ότι θέλει όλος ο φίλαθλος, νομίζω, και ο νοήμων κόσμος της Βοιωτίας. Από εκεί και πέρα ήταν ένα παιχνίδι για τα παιδιά μας που παίξανε, προσπαθήσαν, κάνανε πάρα πολλά καλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι, από αυτά που προσπαθούμε να βάλουμε και οι μικρότεροι σε ηλικία αλλά και οι μεγάλοι. Είχαμε μια πολύ καλή παρουσία, ήρθε και η νίκη. Αυτή τη στιγμή ήταν το τελευταίο που μας ενδιαφέρει, αλλά η καλή παρουσία συνδυάστηκε με μια νίκη που είναι ό,τι καλύτερο. Με 2 γκολ από τον νεαρό Καραμπά. Ναι, είναι ο Παναγιώτης, είναι ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας. Προσπαθούμε σε αυτά τα παιδιά να περάσουμε πραγματάκια που θα τους κάνουν καλύτερο και θα τους βοηθήσουμε ώστε να γίνουν πολύ καλύτεροι στο μέλλον. Όσο μπορώ και εγώ προσπαθώ να τους βοηθήσω, είχαν μια πολύ καλή υποδομή. Από εκεί πέρα νομίζω βήμα-βήμα και αν εκείνος και τα άλλα τα παιδιά δουλέψουν, νομίζω ότι το μέλλον τους ανήκει. Αυτό που πρέπει να προσέξει η ομάδα της Θήβας είναι ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές της Θήβας. Οι προπονητές έχουν καταλάβει σε τι δυσκολίες θα μπουν, οπότε θεωρώ είναι έμπειροι, είναι ικανοί και μπορούν να το διαχειριστούν. Από εκεί και πέρα οι ποδοσφαιριστές δεν πρέπει να εφησυχάσουν το επόμενο 15ήμερο μέχρι 20ήμερο μέχρι την έναρξη των μπαράζ. Αυτές οι μέρες θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούν πάρα πολύ, δηλαδή με την προπόνηση να βελτιώσουν πράγματα που χρειάζεται, γιατί αυτό το μίνι πρωτάθλημα είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Ο βαθμός της δυσκολίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Τα παιχνίδια γίνονται Κυριακή Τετάρτη. Θα έρθεις αντιμέτωπος με ομάδες πρωταθλήτριες. Οπότε χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα που θεωρώ η Θήβα ότι πρέπει αυτό το 20ήμερο να τα βάλει στην προπόνησή της για να είναι ακόμα καλύτερα προετοιμασμένη και πιο βελτιωμένη, ώστε στο τέλος να πανηγυρίσει την άνοδο και όλοι μαζί, όλοι οι Βοιωτοί να πανηγυρίσουμε την άνοδο της Θήβας.